80 χρόνια έκθεση. 80 χρόνια μαγεία. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Τα Λέμε απογευματινό και εκθεσιακό, αφού βγαίνουμε ζωντανά από την 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και πρέπει να πω για ακόμη μία φορά ότι η Βεργίνα Τηλεόραση είναι η μόνη ιδιωτική περιφερειακή τηλεόραση η οποία κατορθώνει να βγάζει ζωντανά προγράμματα, αυτή τη φορά μέσα από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης, την οποία τιμάται δε όντως και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Πάρα πολλοί ο κόσμος και φυσικά είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις που γίνονται εδώ. Μην ξεχάσετε ότι απόψε το βράδυ υπάρχει ακόμη χρόνος για εσάς που δεν λέτε να ξεκουνηθείτε από τον καναπέ. Έχει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία με την λαϊκή ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, που γιορτάζει τα 90 χρόνια του μεγάλου συνθέτη, και ερμηνεύουν ο Γιώργος Δαλάρας και η Ελένη Βιτάλη απόψε το βράδυ 9-9 μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, δεν επιβαρύνεστε με περισσότερα χρήματα. Με το εισιτήριο μπορείτε να παρακολουθήσετε live τη συναυλία. Πρέπει να πω ότι σήμερα όλοι και όσο περνάει ο χρόνος είμαστε στραμμένοι στο γεγονός ότι θα έχουμε το πρώτο non-stop debate των αρχηγών στις 9. Στην ψήφο των αναποφάσεων φυσικά ποντάρουν τα περισσότερα επιτελεία των κομμάτων και τα επικοινωνιακά επιτελεία έχουν κάνει τις προηγούμενες μέρες ό,τι μπορούν για να εμφανιστούν οι αρχηγοί τους όσο καλύτερα γίνεται. 3 ώρες η διάρκεια του debate που θα μεταδοθεί διακαναλιακά από 7 τηλεοπτικούς σταθμούς. Ο δημοσιογράφος Πάνος Χαρίτος θα συντονίζει και οι υπόλοιποι που θα ρωτήσουν είναι η Όλγα Τρέμι από το Μέγα, η Σία Κοσιόνι από το Sky, η Μάρα Ζαχαρέα από το Star, ο Αντώνης Τρόιτερ από τον Αλφα, η Μαρία Χούκλη από τον Αντένα και ο Μάκης Γιομπαζολιάς από το Έψιλον. Η τηλεμαχία θα μεταδοθεί παναλλαδικά από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο. Μετά τη λήξη της τηλεμαχίας θα ακολουθήσει η εκπομπή, η οποία θα σχολιάζει και θα αναλύει αυτά τα οποία θα έχουν υποθεί. Η θεματική κύκλη τώρα στα γρήγορα να σας πω: οικονομία, ανάπτυξη, ανεργία, παιδεία, υγεία, διοίκηση, κοινωνική πολιτική. Τρίτος κύκλος, μεταναστευτική πολιτική, προσφυγικό. Τέταρτος, εξωτερική πολιτική και άμυνα. Πέμπτος, ελεύθερη ερώτηση επιλογής του κάθε δημοσιογράφου που θα την απευθύνει σε κάθε πολιτικό αρχηγό. Και ακολουθούν 2 γύροι, όπου οι αρχηγοί μπορούν μεταξύ τους να έχουν ελεύθερες τοποθετήσεις και ο ένας να ρωτήσει τον άλλο. Αυτά όμως όλα στις 9. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε τα δικά μας, όπως τα λέμε καθημερινά. Αυτό το διάστημα, το τελευταίο και όχι μόνο, το καιρό της κρίσης, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και πρωθυπουργοί και όλοι οι γύρω τους, αυτό για το οποίο μας μιλάνε κάθε τόσο είναι ότι μόνο η ανάπτυξη μπορεί να μας σώσει. Εμείς είμαστε και στο περίπτερο το 16 εδώ της καινοτομίας και της ανάπτυξης, αλλά πόσο η ανάπτυξη μπορεί να μας σώσει και σε ποιο βαθμό είμαστε σε σχέση με την ανάπτυξη, τουλάχιστον όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, τον Παντελή Αγγελίδη, που είναι μαζί μας. Κύριε Αγγελίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, πριν πάμε στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και στη φοβερή εκδήλωση που διοργανώνει τώρα σε λίγα λεπτά, πείτε μου, μπορούμε να έχουμε έτσι μια μυδρή αισιοδοξία, ένα χαμόγελο για το ότι οι επιχειρήσεις Θεσσαλονίκη, παρά τις δυσκολίες, παρά τα capital controls, κάτι γίνεται, κάτι γεννιέται εδώ στη Θεσσαλονίκη? Εγώ νομίζω μπορούμε να έχουμε και δεν το νομίζω έτσι από τρελή αισιοδοξία. Το νομίζω διότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα τα οποία μας δείχνουν ότι η παραγωγική επιστημονική βάση της πόλης επιχειρεί και επιχειρεί πολύ πετυχημένα με εξωστρέφεια και με προϊόντα τα οποία μπορούν να σταθούν στο διεθνή ανταγωνισμό. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια που μπορούμε να αναφέρουμε και τα οποία τεκμηριώνουν αυτή την άποψη. Και άρα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, που πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή είχε καταντήσει ανέκδοτο η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, θα το θυμάστε κι εσείς βέβαια. Όμως, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πραγματικά να αποκτήσει το ρόλο της και να σταθεί εκεί που της αξίζει να σταθεί, που θα θέλαμε να σταθεί. Γίνονται προσπάθειες και από τον απερχόμενο πρόεδρο και από εσάς, και να δοθεί έτσι βήμα στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Μιλήστε μας λίγο, λοιπόν, για το τι κάνει ακριβώς. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας έχει πάρει πρωτοβουλίες για την πόλη και για την νεανική επιχειρηματικότητα στην πόλη και νομίζουμε ότι έχουμε δώσει αρκετά θετικά δείγματα γραφής, τα οποία θεωρούμε ότι θα είναι ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα. Ήδη νομίζω 3 προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί. Μια από τις δράσεις μας, λοιπόν, είναι ακριβώς η ενίσχυση νέων ανθρώπων που έχουν ιδέες, αλλά δεν γνωρίζουν πώς να κάνουν αυτή την ιδέα τους επιχείρηση, πώς να μπορέσουν να την ανδρώσουν αυτή την επιχείρηση, να τη μεγαλώσουν έτσι ώστε να σταθεί στα πόδια τους και να πετύχει. Έχουμε τρέξει ήδη 2 κύκλους.
Ο δεύτερος τελείωσε πριν από λίγο. Ακόμα δεν έχουμε κάνει τη δημόσια παρουσίαση των εταιριών. Για λόγους της τρέχουσας περίοδου επιλέξαμε να το κάνουμε μετά τις εκλογές για να υπάρχει πιο καλή ηρεμία και στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Έχουμε αυτό μπροστά μας μετά τις εκλογές. Αμέσως μετά τις εκλογές είναι μπροστά μας. Αυτό που μου λέτε λοιπόν είναι ότι τώρα μας βλέπει κάποιος που είναι ο ίδιος ή που έχει στο σπίτι του το γιο του, ξέρω εγώ, κάποιον συγγενή που έχει κάποιες καλές ιδέες και προσπαθεί έτσι να βρει τρόπο αυτές να γίνουν πράξη. Μπορεί να πάρει πληροφορίες να απευθυνθεί σε εσάς προτού οργανώσει κάτι ήδη, προτού να έχει ένα σχέδιο. Σωστά. Εμείς αυτό που κάνουμε με αυτούς τους κύκλους είναι βοηθάμε τους νέους ανθρώπους ακριβώς να αποκτήσουν αυτό το σχέδιο. Mm-hmm. Αυτή η προσπάθεια γίνεται με τη συνεργασία πολλών φορέων της πόλης, οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία και τη γνώση για να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους στα πρώτα τους βήματα να στήσουν την επιχείρησή τους και να τους δώσουν την δυνατότητα να ανοίξουν τα φτερά τους. Επομένως, μου μιλάτε για τις χρήσιμες αυτές πρώτες πληροφορίες που μπορεί να αποτελέσουν, να του δώσουν τον μπούσουλο το πώς μπορεί να κινηθεί δηλαδή ο καθένας για να μπορέσει, αν η ιδέα του όντως έχει βάση και αξίζει, να μπορέσει να μετουσιωθεί σε επιχείρηση. Ακριβώς. Και η προσέγγιση μας είναι τελείως πρακτική. Δηλαδή, οι πληροφορίες και οι γνώσεις που αποκτά κανείς συμμετέχοντας σε αυτό το πρόγραμμα είναι πράγματα τα οποία θα του είναι απαραίτητα αν αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην πόλη. Από εκεί και πέρα, πέρα από, δηλαδή από τα πρώτα βήματα, από εκεί και πέρα ποια είναι η συνδρομή της ζώνης καινοτομίας, δηλαδή φέρνει τις επιχειρήσεις κοντά ίσως με σπόνσορες, με χορηγούς, προσπαθεί να δει πώς θα, η ιδέα που ήδη θα έχει γίνει πράξη, δηλαδή περνάει σε δεύτερο στάδιο η βοήθεια. Η ζώνη καινοτομίας σαν οργανισμός αποτελεί έναν οργανισμό, ας το πούμε, που διευκολύνει το οικοσύστημα καινοτομίας, δηλαδή όλους αυτούς τους φορείς οι οποίοι δρούν είτε άμεσα είτε έμεσα υποστηρίζοντας την καινοτομία. Αυτοί οι φορείς είναι τα πανεπιστήμια, είναι τα ερευνητικά κέντρα, είναι οι θερμοκοιτίδες. Είναι ο Δήμος, είναι η ο Δήμος, Δήμη και άλλοι Δήμοι ενδεχομένως. Και η Περιφέρεια. Και όλοι οι Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Είναι οι θερμοκοιτίδες, όπως είπα, είναι επιχειρηματικά funds, όπως λέτε κι εσείς. Και αυτό που κάνουμε είναι διευκολύνουμε όλους αυτούς, έτσι ώστε να μπορούν να γνωρίζουν ο ένας τι κάνει ο άλλος, να συνεργάζονται και τελικά να πετυχαίνουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι θετικό για τον τόπο. Κύριε Αγγελίδη, θα ήθελα λίγο να μου ορίσετε την καινοτομία. Δηλαδή, όλοι στο μυαλό μας, όταν μιλάμε για καινοτομία, έχουμε κάτι καινούριο, κάτι πρωτοποριακό κλπ. Είναι μόνο αυτό ή περιλαμβάνει και είναι άλλα? Είναι πολύ απλό. Η καινοτομία είναι η διαδικασία με την οποία μια νέα ιδέα ή ένα νέο ερευνητικό αποτέλεσμα μετατρέπεται σε εμπορικό προϊόν. Για να σας το πω έτσι σχηματικά, επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος μπερδεύει την καινοτομία με την έρευνα. Στην έρευνα χρησιμοποιούμε χρήματα για να παράξουμε γνώση. Στην καινοτομία χρησιμοποιούμε γνώση για να παράξουμε χρήμα. Ναι. Προσπαθώ τώρα να το αντιληφθώ τι λέτε. Το αντίστροφο, ναι, βεβαίως. Άρα, αρχικά δεν χρειάζεται χρήμα για την καινοτομία. Χρειάζεται η ιδέα και ο τρόπος να την υλοποιήσεις και από εκεί και πέρα μπορεί να παράξει αυτό το πράγμα χρήματα. Αυτό λέτε. Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά στο χώρο των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, πλέον κανείς μπορεί να φτιάξει τη δικιά του επιχείρηση και να είναι πετυχημένος χωρίς πολύ μεγάλες κεφαλαϊκές ανάγκες. Mm-hmm. Είναι τα λεγόμενα garage stories που έχουν ξεκινήσει από την Αμερική και που τώρα πια τα βλέπουμε και εδώ. Και έχουμε παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι ξεκίνησαν πριν μερικά χρόνια εδώ στην πόλη και τώρα έχουν φτιάξει επιχειρήσεις με πολλούς εργαζόμενους, εκατοντάδες εργαζόμενους, οι οποίες είναι κερδοφόρες και πολύ πετυχημένες διεθνώς. Χωρίς πολύ μεγάλη αρχική επένδυση, έως και καθόλου. Μάλιστα. Ως ένας νέος πρόεδρος, που οπωσδήποτε θα έχετε και διάφορα, έτσι, διάφορα στοιχεία του ονείρου, του ένα όραμα, ένα στόχο που θέλετε να πραγματοποιήσετε στη διάρκεια της θητείας σας, τι είναι αυτό το πιο σημαντικό, πού θα θέλατε να φτάσετε στη ζώνη καινοτομίας ενώ εσείς υγείστε? Καταρχήν να πω ότι είμαι φανατικός οπαδός της συνέχειας, άρα χτίζουμε σε αυτό που βρήκαμε. Mm-hmm. Εκείνο που θα έλεγα ότι όραμα για μένα, για τη ζώνη, αλλά κυρίως για την πόλη, είναι να μπει η Θεσσαλονίκη στο χάρτη ως ένας τόπος ο οποίος παράγει τεχνολογική καινοτομία. Γιατί είναι ένας τέτοιος τόπος, μόνο που δεν το λέμε. Δεν το ξέρουμε καταρχήν μεταξύ μας, όσοι ζούμε σε αυτή την πόλη.
και δεν το λέμε και παρά έξω. Έχει περισχύσει η δυστυχία εδώ και δεν βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα. Ναι, γίνονται πράγματα και πρέπει να τα προβάλλουμε, γιατί το χρειαζόμαστε και για ψυχολογικούς λόγους πλέον, μετά από όλη αυτή την πίεση των τελευταίων χρόνων που δεχόμαστε σαν κοινωνία. Και για την αλήθεια, βέβαια. Και γίνονται... είναι αλήθεια, φυσικά, ναι. Είναι αλήθεια. Άρα το ρώμα μου είναι να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας φιλικός προς την καινοτομία προορισμός. Και αυτό είναι και το καινούριο μας μότο στη ζώνη καινοτομίας. Ότι... πολύ ωραίο, και πρέπει να πω εδώ ότι όλοι κατά καιρούς βλέπουμε, εμείς μέσα από το ρεπορτάζ και όλοι οι απλοί έτσι, πολίτες παρακολουθούν, ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά μυαλά στην Ελλάδα. Και δυστυχώς γίνεται μεγάλη μετανάστευση μυαλών τελευταία ειδικά, γιατί δεν μπορούν να βρουν εδώ τρόπο να μπορέσουν να έχουν τα προστοζήνα από την δουλειά τους. Είτε αυτό είναι σε επιστημονικό επίπεδο, σε ερευνητικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο επιχειρηματικό, τεχνολογικό κλπ. Μέσα από αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως με τα σωστά βήματα, να ενισχύσουμε και το θέμα της εργασίας. Αυτό είναι, κυρία Τσόρπα. Εγώ δεν ξέρω άλλο τρόπο. Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε να μην φεύγουν οι νέοι επιστήμονες και πλέον και οι λιγότερο νέοι, γιατί πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μου, της δικιάς μου γενιάς, που δεν είμαστε πλέον νέοι, φεύγουν. Διότι απογοητεύονται, διότι δεν μπορούν να έχουν μια εργασία αντάξια των προσόντων τους και τις προσπάθειες που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Εγώ δεν ξέρω άλλο τρόπο. Ο μόνος τρόπος είναι να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους προσπάθειες, να γίνουμε φιλικοί προς την καινοτομία, να δημιουργήσουμε τέτοιες επιχειρήσεις για να μπορούν και οι νέοι επιστήμονες να βρουν δουλειά εκεί. Και έτσι, ουσιαστικά, αυτό που λέμε ότι το όραμά μας είναι να δείξουμε προς το έξω ότι είμαστε φιλικοί προς την καινοτομία, πρακτικά σημαίνει ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε εδώ θέσεις υψηλής υπεραξίας. Δηλαδή, όχι απλώς να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας καινούργιες και πολλές, αλλά αυτές να είναι θέσεις εργασίας που αναφέρονται σε ανθρώπους με υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο και άρα και αντίστοιχες απολαβές. Κύριε Αγγελίδη, σήμερα γίνεται μια σπουδαία έτσι, εκδήλωση εδώ, σε λίγα λεπτά. Νομίζω στις 6 ξεκινάει. Σωστά. Θα ήθελα πριν σας αποχαιρετήσω να μου πείτε λίγο τι ακριβώς είναι, γιατί και ο κόσμος που παρακολουθεί, ενδεχομένως κάποιοι είναι κοντά, κάποιοι μπορούν να έρθουν να δουν τι περίτινος πρόκειται. Και είναι και ένας λόγος ακόμα για να σηκωθούν από τον καναπέ τους σήμερα. Αυτό που λέγαμε, ναι. Και η πόλη δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά προλαβαίνουν. Λοιπόν, αυτή είναι μια πρώτη εκδήλωση έτσι, που κάνουμε σαν καινούρια διοίκηση με κεντρικό ομιλητή τον Δήμαρχο της πόλης, τον Γιάννη τον Μπουτάρη. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Η Θεσσαλονία της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας». Και η πρόθεσή μας είναι ακριβώς να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά που λέγαμε πριν, να αναδείξουμε τα θετικά παραδείγματα, να αντλήσουμε αισιοδοξία από αυτά και επίσης να δείξουμε ότι αν όλοι μαζί συνομιλούμε και συνεργαζόμαστε, τότε μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Αυτό λίγο σαν πολιτικό μήνυμα μου κάνει, το όλοι μαζί συνεργαζόμαστε. Μάλλον και ο λαός αυτό θέλει και σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι με τη συνεργασία πράγματι μπορεί να γίνουν σπουδαία πράγματα. Τώρα, αρκεί να μην μείνουμε στους τίτλους των εκδηλώσεων, δηλαδή η Θεσσαλονίκη της καινοτομίας. Μου θυμίζει η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων που δεν το είδαμε ποτέ. Εύχομαι πραγματικά να γίνονται τέτοιες συνέργειες που να οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και γίνονται, και γι' αυτό στην εκδήλωση τα πράγματα για τα οποία θα κουβεντιάσουμε δεν είναι πράγματα τα οποία θα θέλαμε να γίνουν, αλλά είναι πράγματα τα οποία ήδη γίνονται, αποτελέσματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχει ενεργά η ζώνη και όλο αυτό το οικοσύστημα που σας είπα, δηλαδή τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, οι επιχειρηματικοί φορείς, οι θερμοκοιτίδες, και τα οποία θέλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω και να μεγαλώσουμε περαιτέρω για να αυξήσουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πετυχαίνουμε. Επειδή είμαστε μια εκπομπή που προβάλλουμε πάρα πολύ οτιδήποτε θετικό γίνεται στην πόλη, θέλω να πω ότι θα είμαστε κοντά, κύριε Αγγελίδη. Επομένως, δεν εξαντλούμε την επικοινωνία μας και όλα όσα θέλουμε να σας ρωτήσουμε σε αυτή τη συνάντηση εδώ στη ΔΕΘ. Σας αποδεσμεύω για να πάτε και στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά. Και εγώ να είστε καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο πρώην Υπουργός Μακεδονίας Θράκης και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Ορφανός. Χρόνια έκθεση. 80 χρόνια μαγεία.